timing είναι το βασικότερο, ο βασικότερος συντελεστής για την επιτυχία. Από εκεί και έπειτα βέβαια ακολουθεί μια αλυσίδα ενεργειών, οι οποίες πρέπει αυτές να είναι σωστές, να λειτουργήσουν μέσα σε ένα τούνελ το οποίο θα σε βγάλει στο ξέφωτο. Ο πατέρας μου είχε σχέση με καύσιμα την εποχή του, και εγώ πιτσιρικάς έπαιρνα το καλώδιο και κουβαλούσα τα νεκέδες από το μαγαζί του πατέρα μου στο καμαράκι, όπου ήταν τα λεωφορεία. Η βιομηχανία η οποία μας έφτιαξε τα πρώτα 6 αεροπλάνα British Aerospace, οι executive της με ρωτούσαν και διερωτώνται οι ίδιοι, είσαι σίγουρος Βασιλάκη, για αυτή τη δουλειά πάντα ανοίξεις. Το καταλαβαίνεις πως θα ανοίξεις αεροπορική εταιρεία. Όλοι με είχαν κλάψει στην αρχή, ότι θα με ψάχνανε στην Αργεντινή, ας πούμε, μετά από 2-3 χρόνια. Και όμως, κατορθώσαμε, στήσαμε μια εταιρεία, δώσαμε στον Έλληνα ποιοτική αερομεταφορά, παλέψαμε με αντίξωες συνθήκες και ιδιαίτερα με τον αθέμητο ανταγωνισμό που μας έκανε το ίδιο το κράτος με την παλιά Ολυμπιακή, και επιτύχαμε αυτή τη στιγμή οι Έλληνες που είναι πελάτες μας, φανατικοί, υπερηφανεύονται ότι υπάρχει αυτή η εταιρεία στην Ελλάδα. Αυτό μας ανακουφίζει πολύ περισσότερο από το αν η εταιρεία κέρδισε ή έχασε το χρόνο. Γιατί μην ξεχνάς ότι 10-11 χρόνια χάναμε συνεχώς. Έμπαινα στις τουαλέτες και μυριζόμουν τις τουαλέτες. Αν μυρίζουν οι τουαλέτες, τα καθίσματα, άνοιγα τα τραπεζάκια. Πήγαινα τα βράδια και έβλεπα τους μηχανικούς. Περνάς άθελά σου το προσωπικό και την νοοτροπία αυτή. Έτσι βέβαια αλλάζει και η νοοτροπία ενός λαού και όλας ολόκληρο. Τι χρειάζεται. Σε μεγάλη κλίμακα αλλάζει αν ο κάθε υπουργός δίνει το παράδειγμα του πολίτη. Να συμπεριφέρεται σαν κοινός πολίτης. Τους πολιτικούς τους κατεβάζαμε στην αρχή από τα αεροπλάνα. Αν δεν περνούσαν τη διαδικασία του security. Και είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Να το συνηθίσανε και το καταλάβανε. Είναι μια κακή νοοτροπία. Που εντάξει, δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι, δεν υπάρχει στην εταιρεία. Δεν βαριέσαι, δεν υπάρχει. Αν δεν βαριέσαι πεις για το ένα θέμα, δεν βαριέσαι θα πεις για το άλλο και επεκτείνεται ένα δεν βαριέσαι σε όλα. Πολλοί λένε, α, εντάξει, έτσι είναι Έλληνες. Όταν το ακούσω αυτό το πράγμα, τρελαίνομαι. Ο καθένας Έλληνας, δηλαδή, αν τα σκέφτεται και συλλογικά και όχι μόνο για τον εαυτό του, δεν έχουμε μοίρα καθόλου, δεν έχουμε τύχη καθόλου. Ξέχασέ τα. Το πρόβλημά μας στο θέμα των μισθών είναι τεράστιο. Γιατί ενώ έχουμε το ίδιο και παραπάνω κόστος του μισθού, το προσωπικό μας τελικά στην τσέπη του βάζει λιγότερα λεφτά. Όταν σηκωθεί ένα αεροπλάνο, Χρήστο, ανταγωνίζεται διεθνώς στις άλλες εταιρείες. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβουν. Όταν σηκωθεί στον αέρα με το άλλο που σηκώνεται, πρέπει να έχει το ίδιο κόστος. Αν δεν έχει το ίδιο κόστος, έχει πρόβλημα. Εμείς θα προσπαθούμε να προσφέρουμε πάντοτε το προϊόν που προσφέρουμε, την ποιότητα που έχουμε, για να βοηθούμε πάντοτε την μόνη ουσιαστική βιομηχανία που έχει απομείνει στην Ελλάδα, τον τουρισμό.